Κύριο Γρηγόρη Λέων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας. Σας ευχαριστούμε καταρχάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα θέλαμε λιγάκι τη δήλωσή σας. Τι έγινε, τι ακριβώς έγινε και τι πήγε στραβά? Κοιτάξτε, αυτό που πήγε στραβά είναι ότι προφανώς στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς οι συνάδελφοι δεν τήρησαν τους κανόνες της επιστήμης μας. Προφανώς δεν πήραν ιατρικό ιστορικό. Ναι. Εάν είχαν λάβει το ιατρικό ιστορικό θα γνωρίζανε σίγουρα και αν χορηγούταν στο παιδί φάρμακα ή όχι και τον τρόπο φυσικά χορήγησης. Και είμαι βέβαιος γιατί είναι έμπειροι συνάδελφοι, αυτό ναι. Θέλω να το πω, και έχουν χειριστεί έτσι μεγάλο αριθμό υποθέσεων. Θεωρώ ότι αν είχαν αυτή την πληροφορία δεν θα προέβαιναν στο πολύ πιο σημαντικό λάθος που έκαναν σε αυτές τις βεβαιασμένες, άστοχες και τελικά λανθασμένες δηλώσεις, καθώς και οι ίδιοι λίγες ώρες μετά τις ανέρεσαν με την έκθεση την οποία παρέδωσαν. Κύριε Πρόεδρε, αν είχαν περισσότερο έτσι χρόνο, γιατί πιέστηκαν και λόγω δημοσιότητας που έλαβε το όλο θέμα, γιατί μιλάμε για το θάνατο ενός βρέφους μόλις 11 μηνών, μήπως έφτυγε και αυτό? Δηλαδή αν είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, να είχαμε διαφορετικό πόρισμα? Κοιτάξτε, ο χρόνος, σίγουρα όπως είπατε, παίζει μεγάλο ρόλο το ιστορικό, βέβαια, εννοείται. Βεβαίως. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, ο χρόνος στους ιατροδικαστές σίγουρα δεν είναι υπέρ τους. Δηλαδή με την έννοια ότι συνήθως πράγματι και η αστυνομία και ειδικά όταν αφορά τόσο η δεχθή, αν θέλετε, εγκλήματα όπως αυτό που φαινόταν εν πάση περιπτώσει αρχικά το συνάδελφό μου, και η αστυνομία αλλά και όλοι, αν θέλετε, όλες οι αρχές πιέζουν τον ιατροδικαστή πράγματι να δώσει μια εκτίμηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Όμως σας ξαναλέω, εδώ μιλάμε για έμπειρους συναδέλφους. Και σε κάθε περίπτωση, εγώ σας λέω ότι εν πάση περιπτώσει το ιστορικό θα μπορούσε και μόλις τελειώσει την ακροτομή να το ολοκληρώσει και να το συμπεριλάβει στη σκέψη του και στις εκτιμήσεις του. Το τραγικό λάθος, αυτό που δηλαδή είναι αδιανόητο με την έννοια, σας λέω και πάλι... Γιατί μιλάμε για έμπειρους ιατροδικαστές, ακριβώς, έτσι, δεν ήταν τυχαίοι. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για ιατροδικαστές οι οποίοι μόλις τελειώσαν την ιατροδικαστική και εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι δεν γνωρίζαν τις διαδικασίες. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι έχουν ξαναβγεί στα μέσα, έχουν κάνει πολλές φορές ορθές δηλώσεις, μετρημένες δηλώσεις. Και το θέμα είναι και οι γονείς, κύριε Πρόεδρε, που ζουν το δικό τους δράμα. Από τη μία έχασαν το παιδί τους και από την άλλη μπήκαν στο κάδρο, έτσι. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το επισημαίνετε, γιατί όπως είδατε η επιστήμη μας είναι μια επιστήμη με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Δεν είναι υπερβολή αν δούμε τις αντιδράσεις μετά από αυτές τις δηλώσεις το να πούμε ότι ήμασταν στα όρια στο να δημιουργηθεί μια κοινωνική έκρηξη. Βέβαια. Από το πουθενά ουσιαστικά. Έτσι, από ένα πράγμα το οποίο τελικά από ό,τι αποδείχθηκε δεν υπήρχε καν. Η επίσημη έκθεση της νεκροψίας, νεκροτομής, τι αναφέρει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο συνάδελφος ακόμα δεν θα πρέπει να έχει καταθέσει την τελική του έκθεση για τον πολύ απλό λόγο. Δεν γίνεται λόγος για σεξουαλική κακοποίηση, έτσι? Όχι. Ακριβώς. Αυτό να βγει από την... Νομίζω ότι στη γραπτή πρώτη εκτίμηση, νομίζω από ότι είδε το φως της δημοσιότητας, γιατί δεν συμμετέχω στην υπόθεση. Ναι, το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν αναφέρεται πουθενά για σεξουαλική κακοποίηση. Ναι. Όσον αφορά την αιτία θανάτου, εκεί νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε αρκετά, γιατί θα πάει και για ιστολογικές εξετάσεις και για περαιτέρω εξετάσεις, έτσι ώστε να έχει μια αξιόπιστη απάντηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, εύχομαι. Να είναι δύσκολο καλά το έργο σας πραγματικά και πολύ υπεύθυνη η θέση σας. Πράγματι και εύχομαι, πραγματικά εύχομαι έτσι αυτό το περιστατικό να είναι ένα μεμονωμένο ακριβώς. Και πραγματικά να μην έχει κανένα. Το ίδιο ευχόμαστε, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Να είστε καλά, γεια σας. Να είστε καλά. Focus 103,6.